Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τον άνθρωπο ο οποίος πήγαν να τον σφάξουνε τον το μάγειρα. Ναι. Για πες μας εδώ, λοιπόν, τι πληροφορίες έχουμε, τελευταίες. Μίλησε και ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο. Ο άνθρωπος λέει ότι δούλευε κανονικά στο μαγαζί του, ήταν ο μάγειρας, ήταν και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Ο άντρας μπήκε μέσα, δεν τον γνώριζε κανένας, όπως είπαμε και χθες. Καλησπέρα και τον κύριο Θοδωρή Κατσικαλώδη, ηθοποιό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Πήγε λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν μεθυσμένος, του ζήτησε κάποια πιάτα, μεταξύ των οποίων και ένα κοντοσούβλι, και όταν του τα σέρβιρε, του είπε ο πελάτης ότι το κοντοσούβλι είναι χθεσινό. Ο μάγειρας του είπε ότι εγώ δεν σερβίρω στο μαγαζί μου χθεσινά πιάτα, είναι φρέσκο. Και εκεί ήταν που βούτυξε στην αρχή, όπως είπε, ένα πιρούνι, τον χτύπησε με το πιρούνι και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι που βρήκε μέσα στο εστιατόριο και φυσικά εξαφανίστηκε και ακόμα αναζητείται. Ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, αλλά δηλώνει φυσικά σοκαρισμένος και φοβάται για τη ζωή του πλέον. Φοβάται να επιστρέψει στο μαγαζί. Είναι απίστευτα τα οποία συμβαίνουν. Παραμένει ελεύθερος. Είναι εντελώς απίστευτα. Απίστευτα. Μιλάει ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο, βέβαια. Ήταν φύγκα, είχε πει πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω ένα σπαθετή, θέλω μια πατάτα φυτάν και ένα κοντοσούλι και λιμά. Μου πώς θα πάω αυτά και τα σερβίρα, μου λέει, το κοντοσούλι και μαρινό είναι, γιατί δεν το βλέπω. Έτσι μόνο είμαι φρέσκο, γιατί εγώ δεν σας δίνω το καθόνι. Με την καλυτούρα, με τα πάντα, στρώνω τρόλες, τα σερβίρα, που λέμε καλό έτσι. Μετά αρχίζει να με ρίζει τη μάνα μου. Δεν μου λέει ακόμα να ξέρω. Λέει είναι παλιό, δεν είναι σημερινό. Φίλε, δεν σε ρίγω χθες ένα ήχο. Με το δίνει το πιάτο, το αχαιρώνω αυτό, τρώει πατάτες, τρώει και τι. Το ζεκαλοκύρι και λέω φυλάξει να δεις. Τη μάνα μου που δεν μπορεί να φυλάξει. Να σταματήσουν λίγο αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι συμπαθούντα τρόμαντσε, εσύ είσαι 53 με 54. Αν θέλεις, εδώ είναι μαγαζί και δεν θέλω να με προσβάλλει, γιατί θα κρίνει και οι άλλοι. Σηκώνεται αυτός, τον είπε πυρούν. Σηκώνεται κάποιος και πυρούν. Η κύρια βγαίνει στο μαγαζί και πιάνει το χέρι με το άλλο χέρι, το δεξί του μαγείρι και με το χαμό. Κύρια, δεξιά. Νομίζα με χτύψε με πυρούν, δεν το πήρα. Βγαίνω έξω από την πόρτα και σηκώνεται. Στο λίμο και βλέπω το ένα από δύο εγγόνις. Και πώς γίνεται αυτό τώρα το πυρούνι έχει τέσσερα κομμάτια. Πόσο θα πέσει και βλέπουμε ένα τάτμα και πλάκο σε μία. Έκαψα δύο τρία λεπτά γύρω έτσι για την πόρτα. Ανεβαίνει στο μεταμάτια. Και δημιουργήσει προβλήματα. Να δω τη συνέχεια. Όποτε είναι ρουτίνη είναι καλύτερο. Και να είσαι καλή. Αλλά όχι είναι τώρα. Το λέω μήπως έχω χτυπήσει αλλού. Με έχει κάνει η δυναμία. Και σήμερα που η αστυνομία ζητάει την καφέτα λόγια. Τι κάνω. Πώς έγινε η πάση. Δεν θα φύγεις με αυτόν τον χώρο. Θα φύγεις με το ανάξι. Δεν μπορώ να λυγίσω. Αυτός απαγορεύεται να γίνει έξω αυτή η χώρα. Μάλιστα, ο άνθρωπος μέσα στο νοσοκομείο είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία λέει. Είναι ξέφραγκο, αμπέλι η Ελλάδα. Κατοικία και δουν ανενόχλητη. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και γι' αυτό το λόγο και ο πολίτης πλέον φοβάται. Ο φόβος έχει κυριεύσει τους πάντες.